Χάλασε ο κόσμος. Πάμε να δούμε μία σειραφή τριών παλαιότερων βίντεο που και τα τρία έχουν στον τίτλο τους το ερώτημα «Εάν χάλασε ο κόσμος». Το πρώτο βίντεο είναι από τις 19 Σεπτεμβρίου 2019. Το δεύτερο βίντεο είναι από τις 24 Φεβρουαρίου 2020 που έχει τίτλο «Φταίω εγώ που ξέρω τι θέλω ή χάλασε ο κόσμος». Και το τρίτο βίντεο είναι από το 2022, «Χάλασε ο κόσμος, τι είναι σχέση στο 2022». Άρα, πάμε τώρα να δούμε το πρώτο βίντεο που είναι από το Σεπτέμβριο του 2019, δηλαδή 4 χρόνια πριν. Καλημέρα. 5η, 19 του Σεπτέμβρη σήμερα. Κάνω αυτό το εμβόλυμο vlog. Θα το ονομάσω εμβόλυμο, δεν το πω έκτακτο, γιατί μια φίλη μου γράψε προχθές, γράφεις έκτακτα για ποια είναι τη ψυχή μας. Γιατί χθες το βράδυ, πρωτού πω για ύπνο, είδα το εξή σχόλιο στο κανάλι, το οποίο με προβλημάτισε και με ενέπνευσε να κάνω αυτό το σύντομο vlog. Λέει ένας φίλος, φίλη, δεν ξέρω, είναι ένα προφίλ που δεν φαίνεται να είναι άντρας ή γυναίκα. Λέει, βλέπω τα γαμάτα βίντεο της Θέκλας, γαμάτα φαντάζομαι σημαίνει ωραία, στην Κύπρο δεν το χρησιμοποιώ αυτό, και επιβεβαιώνω αυτό που βλέπω παντού γύρω μου, ότι οι ανθρώπινες σχέσεις στις μέρες μας είναι κατά κανόνα προβληματικές. Και να μην νιώθω άσχημα που δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο της προκοπής. Είναι σχεδόν επιδημία η ανοριμότητα, η ψευτιά, ο ναρκισισμός και οι χειριστικές σχέσεις. Διάβασα αυτό το σχόλιο πρωτού πάω για ύπνο. Και ξέρετε, αυτά που μας απασχολούν το μυαλό πριν να κοιμηθούμε, κατά τη διάρκεια του ύπνου, έχει περισσότερη ώρα ο εγκέφαλος μας να τα επεξεργαστεί. Και διάβασα και κάποια άλλα σχόλια τις προηγούμενες μέρες, του στυλ έχει χαλάσει ο κόσμος, μα όλο προβλήματα υπάρχουν κλπ. Και θέλω να κάνω αυτή την παρεμβολή για να πω τα εξής. Καταρχάς, ποιος θα γράψει γράμμα σε έναν ψυχολόγο για να ζητήσει γνώμη? Κάποιος ο οποίος περνά μια χαρούμενη ζωή, είναι στην καλύτερη του φάση, ή κάποιος ο οποίος περνά δυσκολίες? Άρα, απριόρι, εκ των προτέρων, είναι δεδομένο πως οι ψυχολόγοι ασχολούνται περισσότερο με την παθολογία των ανθρωπίνων σχέσεων παρά με την υγεία των ανθρωπίνων σχέσεων. Γι' αυτό ίσως και ο Σέλιγκμαν, ένας πολύ γνωστός ψυχολόγος, όταν ανέλαβε και πρόεδρος της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας το 2000, είναι αυτός που προώθησε το κίνημα της θετικής ψυχολογίας, ένα υποκλάδο της ψυχολογίας, στον οποίο δίνεται έμφαση στα θετικά στοιχεία του χαρακτήρα ενός ανθρώπου και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να είναι όχι πιο θετικοί με τη ζωή, με έναν τρόπο έτσι μαγικό, όπως περιγράφει το βιβλίο The Secret, το οποίο εμένα με βρίσκει κάθετα αντίθετη η φιλοσοφία του βιβλίου εκείνου, αλλά με έναν τρόπο πιο επιστημονικό. Λοιπόν, οι ανθρώπινες σχέσεις στην εποχή μας, κατά τη γνώμη μου, παρόλο που έχω τεράστια εμπειρία και πείρα πάνω σε δυσλειτουργικές ανθρώπινες σχέσεις, μπορείτε να το καταλάβετε όσοι παρακολουθείτε το κανάλι για 1-2 χρόνια πόσες ιστορίες έχετε ακούσει. Σκεφτείτε εγώ που κάνω αυτή τη δουλειά από το 97. Οι ανθρώπινες σχέσεις σε μεγάλο βαθμό έχουν δυσκολίες στη σημερινή εποχή, όμως αυτό που κάνει τα πράγματα ελπιδοφόρα είναι ότι στη σημερινή εποχή έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες και γνώσεις οι οποίες μπορούν να μας αλλάξουν τη ζωή. Δηλαδή, η επιστήμη της ψυχολογίας ως μια καθαρά ανθρωπιστική επιστήμη, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ χρήσιμη γιατί μας δίνει απτά αποτελέσματα και απτές συμβουλές ή απτά tips για το πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες της ζωής, οι οποίες δυσκολίες της ζωής είναι δεδομένες ούτως ή άλλως. Εδώ θυμάμαι ένα βιβλίο που μου έχει στείλει ένας φίλος ο οποίος εργάζεται στο Στάνφορντ το 2011. Είναι ένα βιβλίο που του έχει γράψει ένας από τους καθηγητές του, που έχει τίτλο «The Better... The Angels of Our Nature».
το οποίο είναι ένα βιβλίο, The Better Angels of Our Nature, αν θυμάμαι καλά τον τίτλο. Είναι έτσι ένα χοντρό μεγάλο βιβλίο, το οποίο το έχω διαβάσει μέχρι τη μέση, το παραδέχομαι, δεν έχω καταφέρει το διαβάσω όλο, είναι στη λίστα μου για να το διαβάσω, τώρα με τη μετακόμιση το έφερα και το βάλα σε περίοπτη θέση. The Better Angels of Our Nature, το οποίο αν δεν απατώμε είναι βασισμένο σε ένα λόγο του Lincoln, του Αμερικανού Προέδρου, στο οποίο αυτός ο ψυχολόγος προσπαθεί να αποδείξει μέσα από την πορεία του χρόνου, από την πρωτόγονη κοινωνία μέχρι σήμερα, ότι τα πράγματα είναι καλύτερα για τους ανθρώπους όσο περνούν τα χρόνια και είναι καλύτερα και για τις ανθρώπινες σχέσεις. Έχει δηλαδή μια αισιόδοξη, οπτιμιστική οπτική της ζωής. Δηλαδή, η λέξη οπτιμισμός προέρχεται από το optimum που σημαίνει το καλύτερο. Έχει την φιλοδοξία, αλλά και προσπαθεί να κοιτάζει το καλύτερο στον άνθρωπο και στις ανθρώπινες σχέσεις. Και περιγράφει εκεί πέρα, ξεκινάει από την Παλαιά Διαθήκη, στην οποία Παλαιά Διαθήκη περιγράφονται λοιμοί, σεισμοί, καταποντισμοί, πόλεμοι, διάφορα κλπ. Και λέει ότι στη σημερινή εποχή, παρόλο που οι ειδήσεις, παρόλο που η pop κουλτούρα περνάει συνεχώς το μήνυμα ότι είναι χάλασε ο κόσμος, είναι χάλια τα πράγματα, η σύγχρονη ζωή είναι αφύσικη, είμαστε μακριά από τον άνθρωπο, στην πραγματικότητα ο σύγχρονος άνθρωπος, ο άνθρωπος που ζει στο 2019, έχει στη διάθεση του πολλά περισσότερα μέσα από ό,τι είχαν οι πρωτόγονοι άνθρωποι, οι αρχαίοι άνθρωποι, οι άνθρωποι πριν 100 χρόνια, πριν 200 χρόνια, πριν 50 χρόνια έστω, για να καλυτερεύσουν τη ζωή τους. Λοιπόν, πέραν από τις τεχνολογικές πρόοδους, οι οποίες μας έχουν ευκολύνει τη ζωή μας τα μάλα, θυμάμαι όταν ήμουν μικρή που έλεγε η μάνα μου ότι η μεγαλύτερη εφεύρεση, η πιο σπουδαία εφεύρεση για τις γυναίκες ήταν η εφεύρεση του πλυντηρίου των ρούχων. Εγώ σήμερα θα έλεγα ότι η πιο σπουδαιότερη εφεύρεση, λέω κατά καιρούς, είναι τα κλιματιστικά που μας βοηθούν να έχουμε καλύτερη θερμοκρασία το καλοκαίρι. Κάποιοι άλλοι θα έλεγαν το πλυντήριο των πιάτων η μεγαλύτερη εφεύρεση. Η επιστήμη έχει εξελιχθεί τόσο πολύ, ώστε μας έχει δώσει τεχνολογικές λύσεις για να κάνουν τη ζωή μας ευκολότερη. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είμαστε ευτυχισμένοι επειδή είναι και η ζωή μας ευκολότερη, αλλά αυτό μας δίνει, μας λύνει τα χέρια, ώστε να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με τον εαυτό μας, με τα συναισθήματα μας, με τη σκέψη μας, με το είναι μας. Λοιπόν, είναι αλήθεια πως υπάρχουν πολλοί χειριστικοί άνθρωποι. Είναι αλήθεια πως υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δρούν ναρκισσιστικά. Είναι αλήθεια πως υπάρχουν πολλοί παρτάκηδες. Πότε όμως δεν υπήρχαν? Στην πρωτόγονη εποχή, που όταν τσακώνονταν δύο σκότωνε ένα τον άλλο και υπερίσχυε ο ισχυρότερος, πότε δεν υπήρχαν? Στις διάφορες δικτατορίες που έγιναν τους αιώνες, στο μεσαίωνα, στις διάφορες αυτοκρατορίες, τις οποίες ό,τι έλεγε ο αυτοκράτορας γινόταν, που κόβε κεφάλια, πότε δεν υπήρχαν σε όλη την ανθρώπινη ιστορία συμπεριφορές ανθρώπων οι οποίες να ήταν βλαπτικές προς τους συνανθρώπους τους? Εγώ πιστεύω ότι πάντοτε υπήρχαν. Και θεωρώ ότι στις μέρες μας το γεγονός ότι έχουμε περισσότερες γνώσεις γύρω από την ανθρώπινη συμπεριφορά, ότι μπορούμε να αναγνωρίσουμε καλύτερα την ανθρώπινη συμπεριφορά. Έχω γράψει και ένα βιβλίο για αυτό το θέμα, το οποίο θα κυκλοφορήσει 24 το Οκτώβρη, με τίτλο «Ψυχολογικός πόλεμος, εντοπίστε», λέει, την... Τώρα το βρω, γιατί έχω εδώ το προσχέδιο, το εξωφύλλω, σας το δείξω κιόλας, ό,τι φαίνεται. Που το έβαλα. Λέει «Αντιμετωπίστε τις τοξικές συμπεριφορές του οικογενειακού και εργασιακού περιβάλλον». Να, αυτό θα είναι το εξώφυλλο του βιβλίου. Αυτό επέλεξε ο εκδοτικός μου οίκος και αυτό μου άρεσε, είπα τέλειο μόλις το είδα. Λοιπόν, έχω γράψει και ένα ολόκληρο βιβλίο για το πώς να εντοπίζουμε και να αντιμετωπίζουμε τις τοξικές συμπεριφορές και τις δυσκολίες του περιβάλλον μας. Το γεγονός ότι μπορούμε να τις αντιμετωπίζουμε πιο εύκολα, αυτό δεν σημαίνει αυτόματα και ότι ο κόσμος χάλασε τώρα. Ο κόσμος πάντα είχε θέματα. Ο άνθρωπος διαχρονικά αντιμετωπίζει και δυσλειτουργίες. Τα καλά νέα είναι ότι ψυχοεκπαιδευόμενοι, δηλαδή μαθαίνοντας πράγματα από την επιστήμη της ψυχολογίας, και θα πω εδώ ξανά ότι ο βασικός σκοπός αυτών των βίντεο είναι η ψυχοεκπαίδευση,
να μεταβιβάσω όσες γνώσεις ψυχολογίας έχω σε εσάς και το θέλω και το κάνω αυτό με όλη μου την όρεξη. Τα βίντεο αυτά δεν κάνουν ούτε για διάγνωση, ούτε για θεραπεία. Μέσω της ψυχοεκπαίδευσης, λοιπόν, μπορούμε να εντοπίζουμε νωρίτερα καταστάσεις και ανθρώπους που θα μας δημιουργήσουν θέμα στη ψυχική μας ευεξία και στη ψυχική μας ισορροπία. Μπορούμε να αποφεύγουμε τα τρακαρίσματα με αυτά τα πρόσωπα, γιατί σκεφτείτε, υπάρχουν δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη, οπότε δεν είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε επαφές με όλους αυτούς. Δηλαδή μπορούμε να επιλέγουμε ποιους θα έχουμε επαφές. Αν αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται στο άμεσο οικογενειακό μας περιβάλλον και είμαστε σε μια θέση αδύναμη που δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, για παράδειγμα είμαστε ανήλικα παιδιά και είναι οι γονείς μας που λειτουργούν τοξικά, ή έχουμε ένα γονέα ο οποίος είναι μεγάλος σε ηλικία και είναι κατάκητος και το φροντίζουμε και έχει μια τέτοια συμπεριφορά, τουλάχιστον η ψυχοεκπαίδευση μας βοηθάει ώστε να μην τρελαθούμε. Δηλαδή το να μπορείς να ξεχωρίσεις τι είναι πρόβλημα του αλλουνού και τι είναι αντίληψη του αλλουνού και τι είναι η πραγματικότητα, αυτό σε βοηθάει πάρα πολύ για να παραμείνεις ισορροπημένος. Δηλαδή, άμα ξέρεις τι σου γίνεται, να ξέρεις, ρε παιδί μου, ότι δεν είμαι τρελός. Όντως, το τάδε πρόσωπο λειτουργεί τοξικά και όντως έχω δίκιο να είμαι θυμωμένος με αυτό το πρόσωπο, έχω δίκιο να μην νιώθω καλά στην παρουσία του, έχω δίκιο να αποφεύγω αυτό το πρόσωπο, έχω δίκιο να κουβαλώ με βάρος την επαφή με αυτό το πρόσωπο. Μιλάμε για τις περιπτώσεις εκείνες τις οποίες ακόμη δεν είναι εφικτό να αποκόψουμε τις επαφές με τέτοια άτομα. Το ένα είναι αυτό που μας δίνει η ψυχοεκπαίδευση, αυτό είναι το ένα το όφελος. Το άλλο το όφελος, το οποίο είναι και πιο ουσιώδες, είναι εξίσου ουσιώδες, όχι πιο ουσιώδες, είναι εξίσου ουσιώδες, είναι ότι μας δίνει εργαλεία για να δουλέψουμε πάνω στον ίδιο μας τον εαυτό, για να εξελιχτούμε ως άνθρωποι, για να αναπτυχθούμε πνευματικά. Όλοι μας, μέσα μας, έχουμε αδυναμίες, έχουμε δυσκολίες, ψυχικές και συναισθηματικές δυσκολίες, κουβαλάμε μέσα μας τραύματα από το παρελθόν, περνάμε φάσεις που είμαστε χειριστικοί, περνάμε φάσεις που είμαστε εγωκεντρικοί. Εγώ πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι περνάμε από διάφορες φάσεις. Ο αναμάρτητος στον πρώτο λιθοβαλέντο, είχε πει ο Χριστός, ο οποίος αναμάρτητος ας ρίξει πρώτος την πρώτη την πέτρα στο λιθοβολισμό. Θυμάστε την ιστορία στην Αγία Γραφή. Όλοι ανεξαιρέτως, και ψυχολόγοι να είμαστε και ψυχίατροι να είμαστε και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και παπάδες να είμαστε και δεν ξέρω εγώ τι άλλο να είμαστε, επειδή είμαστε άνθρωποι, έχουμε στιγμές και έχουμε φάσεις στη ζωή μας που πέφτουμε χαμηλά, και μπορούμε με την ψυχοεκπαίδευση και τις γνώσεις που αποκτούμε γύρω από τη λειτουργία του ανθρώπου, γύρω από τις σχέσεις των ανθρώπων, τη σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του και όλα αυτά που συζητούμε εδώ στα βίντεο, μπορούμε να δουλέψουμε πάνω στον εαυτό μας ώστε να τον εξελίξουμε και να τον καλυτερεύσουμε. Και όπως λέω πολύ συχνά, αν από μόνοι μας δυσκολευόμαστε να κάνουμε αυτό το πράγμα, τότε παίρνουμε και τη βοήθεια ενός ειδικού, και δεν είναι ντροπή να πάρει κάποιος τη βοήθεια ενός ειδικού. Άρα, απάντηση στο σχόλιο το απεσιόδοξο το χθεσινό. Το καλό το κομμάτι που είδα στο σχόλιο είναι ότι ο φίλος ή η φίλη που το έγραψε σταμάτησε να φταίει τον εαυτό της για το ότι δεν έχει βρει ακόμη σύντροφο. Είναι δύσκολο πράγμα στις μέρες μας για να βρούμε σύντροφο, είναι δύσκολο πράγμα στις μέρες μας για να δημιουργήσουμε αληθινές φιλίες. Εν μέρη και επειδή γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα για τις ανθρώπινες σχέσεις από ό,τι γνωρίζαμε προηγουμένως. Όμως, αυτό δεν μας καταδικάζει σε μια ζωή μοναξιασμένη και σε μια ζωή χωρίς ανθρώπινες επαφές. Ίσα-ίσα μας δίνει την ευκαιρία να επιδιώξουμε και να επιτύχουμε πιο υγιείς σχέσεις, πιο δυνατούς δεσμούς και πιο πραγματικές φιλίες, ερωτικές σχέσεις κλπ. Πιο αληθινές. Εντάξει, προτιμούμε να είμαστε τυφλά γατάκια που να εμπιστευόμαστε τυφλά την ανθρώπινη φύση και να τρώμε συνέχεια απογοητεύσεις, ή να απογοητευτούμε μια και καλή όταν συνειδητοποιήσουμε τη δική μας ανεπάρκεια και τον άλλον και την ανθρώπινη φύση η οποία είναι
σφαλερή η ανθρώπινη φύση. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην σφάλει, που να μην κάνει λάθη. Α, περνάνε και αεροπλάνα από εδώ, βλέπω. Δεν είναι μόνο τα τυτιβίσματα των πουλιών, είναι και αεροδιάδρομος από πάνω. Να περάσει, αν είσαι το καλό, καλό ταξίδι. Λοιπόν, τι προτιμούμε? Να έχουμε άγνοια και να είμαστε blissful in our ignorance, που είναι Εγγλέζοι, ευτυχισμένοι μέσα στην άγνοια μας. Όταν όμως έχεις άγνοια, δεν είσαι ευτυχισμένος. Είσαι δυστυχισμένος και δεν ξέρεις γιατί. Δεν μπορείς να αντιληφθείς γιατί είσαι δυστυχισμένος. Δεν μπορείς να αντιληφθείς ότι η σχέση σου είναι δυσλειτουργική. Δεν μπορείς να αντιληφθείς ότι παίζεις το θύμα ή το θήτη σε μια σχέση. Δεν μπορείς να αντιληφθείς ότι υπάρχει η α, η β, η γ, η δ τοξικότητα. Κατά τη γνώμη μου, είναι μύθος ότι η άγνοια μας δίνει ευτυχία. Ίσα-ίσα, η άγνοια μας δίνει δυστυχία, την οποία δεν μπορούμε να τη διώξουμε από τη ζωή μας, δεν μπορούμε να την εξολοθρεύσουμε, γιατί ακριβώς δεν γνωρίζουμε από πού προέρχεται. Οπότε καλύτερα να γνωρίζουμε πράγματα, καλύτερα να εντοπίζουμε πράγματα και να επενδύουμε τις πνευματικές μας δυνάμεις στο να καλυτερεύσουμε τον εαυτό μας. Γιατί μόνο τον εαυτό μας μπορούμε να αλλάξουμε και όχι τους άλλους γύρω μας. Και αν όλοι επενδύσουμε την ενέργεια μας και τις ψυχικές μας δυνάμεις στο να αλλάξουμε τον εαυτό μας, μάλλον όσο περισσότεροι άνθρωποι το κάνουν αυτό, τόσο πιο πολύ ο κόσμος θα αλλάξει προς το καλύτερο. Θέλω να δώσω αισιόδοξο μήνυμα. Γιατί κλείνοντας και ανακεφαλαιώνοντας, με την ψυχοεκπαίδευση έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία στα χέρια μας, ώστε να κάνουμε τον εαυτό μας και κατ' επέκταση και τον κόσμο καλύτερο. Καλή σας μέρα. Φιλιά. Πάμε τώρα στο δεύτερο βίντεο, το οποίο είναι λίγες μέρες προτού ξεσπάσει η πανδημία του κορονοϊού. Αντιλαμβάνεστε ότι και στο πρώτο βίντεο ήμουνα παντρεμένη και στο δεύτερο ήμουνα παντρεμένη. Πάμε να δούμε αυτό το βίντεο. Και νομίζω είναι διαχρονικό το ερώτημα που θέτει η κοπέλα σε αυτό το βίντεο. Χάλασε ο κόσμος ή φταίω εγώ που ξέρω τι θέλω? Καλησπέρα, Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020. Και έχουμε και απόψε ένα πολύ δυνατό vlog, το οποίο έχει τίτλο την ερώτηση που θέτει η φίλη με την επιστολή της. Φταίω εγώ που ξέρω τι θέλω ή ο κόσμος χάλασε? Κυρία Θέκλα, αγάπη μου, έχω δει και έχω παρακολουθήσει κατά καιρούς αρκετά από τα vlog σας και τις διάφορες ιστορίες του κόσμου που σας στέλνουν να πούν τον πόνο τους, τη ψυχή τους, το μέσα τους, αυτό που τέλος πάντων κουβαλάνε είτε σαν σταυρό τους είτε σαν τιμωρία τους, όπως το νιώθει ο καθένας εννοείς. Κάπως έτσι νιώθω και εγώ για τον εαυτό μου. Πριν από 6 περίπου χρόνια, στην ηλικία των 29 ετών, έχασα τον μπαμπά μου από τη ζωή πολύ ξαφνικά. Λυπάμαι. Σε ένα θεωρώ πάντα πολύ θεωρητικά κομβικό ηλικιακά σημείο για μένα. Όλα γύρισαν τούμπα, όντως έχεις δίκιο, στα 29, λίγο πριν από τα 30, είναι ένα σημείο που για όλους τους νέους ανθρώπους είναι η φάση που φεύγουν από την πρώτη νεότητα, μπαίνουν στη νεότητα και ξεκινάνε την ενήλικη ζωή τους, στα 30 ξεκινάει η ενήλικη ζωή. Όλα γύρισαν τούμπα, όλα πήγαν πολύ πίσω, τουλάχιστον τα περισσότερα. Από ευθύνες και καταστάσεις έπεσα στις πλάτες μου, με αποτέλεσμα να χάσω κομμάτια του εαυτού μου και τον ίδιο μου τον εαυτό πηγαίνοντας τα όλα πίσω. Λυπάμαι πολύ για την ταλαιπωρία σου. Ήμουν εκτός, εντός αγωγικών, 3,5 χρόνια, χωρίς φλερτ, χωρίς έρωτα, χωρίς και κανέναν άνθρωπο πέραν της οικογένειάς μου δίπλα μου. Και καλά έκανες και έμεινες χωρίς σχέσεις, αυτό το κομβικό σημείο της ζωής σου που είχες να διαπραγματευθείς το πένθος από την απώλεια του πατέρα σου, καθώς και τις αλλαγές τις σοβαρές που έγιναν στη ζωή σου, καλά έκανες. Αυτό είναι όριμο εκ μέρους σου. Όταν λοιπόν ισορρόπησαν κάπως λίγο τα πράγματα και επανήλθαν τόσο εγώ στη ζωή, προσπαθώντας να ανακτήσω το χαμένο χρόνο, διαπίστωσα πολλές αλλαγές στον εκτός αγωγικών έξω κόσμο. Οι άνθρωποι, άντρες και γυναίκες, να έχουν αλλάξει κατά πολύ. Να ακούω από παντού παράπονα ότι δεν μπορούν να βρουν έναν άνθρωπο σωστό για να στεριώσουν. Το ίδιο όμως ήταν να συμβαίνει και σε μένα. Στην κάθε μου προσπάθεια νέας γνωριμίας, είτε κάπου έξω, σε πολυσύχναστο χώρο,
είτε μέσω ίντερνετ, ολοένα και πιο λαθασμένες, αν το θέτω και σωστά, περιπτώσεις ή ατέριαστες περιπτώσεις για σένα, θα έλεγα, παρά λαθασμένες, ατέριαστες περιπτώσεις. Άλλοι παντρεμένοι, χωρισμένοι με παιδιά σε ηλικίες 37-38 ετών, άλλοι χωρισμένοι από μεγάλες μακροχρόνιες σχέσεις που δεν ήταν έτοιμοι για κάτι νέο και σοβαρό, άλλοι που απλά ήθελαν να περάσουν τον χρόνο τους, απλώς περνώντας καλά, σεξουαλικά πάντα, και άλλοι λεγόμενοι εντός εισαγωγικών γάμπροι, που ενώ σου λένε ότι θέλουν το σοβαρό και το όμορφο, να σε κοροϊδεύουν και να σου λένε ψέματα. Αυτοί είναι χειρότεροι, αυτοί που γαμπρίζουν, ενώ στην ουσία θέλουν απλώς να περάσουν καλά. Είμαι 35. Είμαι μια γυναίκα που ξέρω πολύ καλά τι θέλω από τη ζωή μου. Ξέρω τι μου γίνεται. Ξέρω τι μου λείπει και τι δεν μου λείπει. Έχω τη δουλειά μου, το σπίτι μου, εμφανισιακά από ό,τι μου λένε είμαι αρκετά εμφανίσιμη. Όπως μου λένε επίσης ότι είμαι αρκετά δυναμική και αυτό βγαίνει προς τα έξω και τους περισσότερους άνδρες τους τρομάζει. Βλέπω και τις φωτογραφίες που μου έστειλε εδώ η φίλη, όντως είσαι εμφανίσιμη κοπέλα. Πολύ, όχι απλώς εμφανίσιμη, είσαι πολύ εμφανίσιμη κοπέλα, όντως. Μου έχει στείλει τις φωτογραφίες της. Όμως δεν μπορώ να καταλάβω πού κάνω εγώ το λάθος. Φταίω που λέω με σιγουριά εξ αρχής ποια είμαι. Φταίω που τους δείχνω ότι δεν θέλω να γίνει το παιχνιδάκι τους. Φταίω γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμα καλοί άνθρωποι εκεί έξω και θα υπάρχει και εξαίρεση στον κανόνα. Πού φταίω εγώ, πού είναι το λάθος μου. Τι δεν κάνω καλά τέλος πάντων και νιώθω ότι δεν μπορώ κάπου να στεριώσω. Τους διώχνω μόνοι μου. Φαίνεται τόσο πολύ η ανάγκη μου για να κάνω μια όμορφη, ισορροπημένη, υγιή σχέση με έναν άνθρωπο που να ξέρει καλά τον εαυτό του και εκείνος και να ξέρει τι θέλει. Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Σας εύχομαι να είστε πάντα καλά και υγιείς. Ευχαριστώ και σε σένα το ίδιο. Φιλιά και αν δεν προλαβαίνω κάθε μέρα να δω τα vlog σας, κάθομαι και τα βλέπω μαζί με ένα, να ξέρετε. Έχει και άλλο κόσμο νομίζω που το κάνει αυτό. Δεν βιάζομαι για vlog προς Θεού. Περιμένω να έρθει η σειρά μου. Άκουσα τις τελευταίες ιστορίες και λέω Παναγία μου. Σας στέλνω τις φωτογραφίες μου για να σας συστηθώ ποια είμαι σε φωτογραφίες, γιατί σε κάποιο σημείο έγραψα προηγουμένως ότι θεωρούμε από τους άλλους μια εμφανίσιμη γυναίκα και όπως σου είπα εσύ όντως πολύ εμφανίσιμη γυναίκα και ίσως το πολύ εμφανίσιμη να είναι φοβιστικό για κάποιον ο οποίος δεν έχει καλή αυτοεκτίμηση, δεν έχει υψηλή αυτοεκτίμηση και δεν έχει ερωτική αυτοπεποίθηση. Να μην τολμά ένας αξιόλογος άνδρας ο οποίος όμως να μην είναι... Να μην έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, να μην τολμά να σε προσεγγίσει, γιατί υπάρχει και το στερεότυπο ότι μια πολύ όμορφη γυναίκα δεν θα ασχοληθεί με κάποιον άνδρα που δεν είναι πολύ εμφανίσιμος, το οποίο όμως δεν ισχύει. Και εσύ θα γνωρίζεις και άλλες φίλες θα το πούν ότι δεν μας επηρεάζει στις γυναίκες τόσο πολύ εξωτερική εμφάνιση. Όχι ότι να μην μας αρέσει ο άλλος, αλλά δεν ψάχνουμε να βρούμε μοντέλο. Ψάχνουμε να βρούμε κάποιον που να μας αρέσει, που να μας ελκύει, αλλά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και το μέσα. Και ο πνευματικός κόσμος και ο διανοητικός και ο συναισθηματικός κόσμος. Και κάποιοι άλλοι θα πούν και θα το προλάβω να το πω και εγώ ότι κάποιες γυναίκες ενδιαφέρει και το μέσα του πορτοφολιού, η τσέπη του κάποιου άνδρα. Χαίρομαι όντως πολύ να σας βλέπω και με ηρεμεί πολύ η χρειά της φωνής σας όταν δεν είστε ξαγριωμένοι. Πλακίτσα εννοείται. Έχουμε και update. Όταν έστειλα στη φίλη ότι θα γίνει η επιστολή, μου στέλνει update. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι για τον χρόνο που θα μου παρέχετε, κυρία Θέκλα. Εκτιμώ βαθύτατα τον κόπο που κάνετε και τον χρόνο που δίνετε σε όλους εμάς τους προβληματισμένους από τα διάφορα δεινά κατά εμάς που μας συμβαίνουν. Να σημειώσω δε ότι δεν κόπτομαι για μια σχέση στη ζωή μου και καλά κάνεις και δεν κόπτεσαι. Είμαι αρκετά καλά σε αυτή τη φάση μου και προσπαθώ για όλα πάντα με θετική σκέψη. Με βαθιά εκτίμηση και με μεγάλη συμπάθεια. Συνεχίστε αυτό το υπέροχο έργο σας, τα φιλιά. Λοιπόν, φιλενάδο, ρωτάς εάν φταίς εσύ σε κάτι. Από όσα μου έχεις γράψει και μου έχεις καταγράψει, δεν έχω διαπιστώσει να φταίς εσύ σε κάτι. Ενώ δεν έχω διαπιστώσει ότι λες ή κάνεις κάτι το οποίο να διώχνει μακριά σου ανθρώπους αξιόλογους.
αυτό που κάνεις, που είσαι ο εαυτός σου και δείχνεις ποια είσαι από την αρχή, δηλαδή έχεις την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση να είσαι αυτή που είσαι και να μην τρέπεσαι γι' αυτό και να διεκδικείς, με την έννοια του να ξέρεις τι θέλεις και να δηλώνεις τι θέλεις από τη ζωή σου, δεν είναι καθόλου κακό πράγμα. Αντιθέτως, είναι εξαιρετικό πράγμα γιατί διώχνει από κοντά σου τους ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν τα ίδια πράγματα με σένα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι δεν θέλουν τα ίδια πράγματα που θέλουμε εμείς. Πρώτα απ' όλα, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε, πρωτού αρχίσουμε να λέμε ότι χάλασε ο κόσμος, ότι δεν βρισκόμαστε όλοι στην ίδια φάση. Πάρ' το και λίγο με παράδειγμα τον εαυτό σου. Στη φάση που είχες το πένθος εκείνα τα 3,5 χρόνια, είπες ότι δεν έψαχνες να κάνεις σχέση. Εάν σε γνώριζε κάποιος τότε, είναι πολύ πιθανό να μην προχωρούσες σε γνωριμία μαζί του, εάν σε προσέγγιζε κάποιος ο οποίος να ήταν ανάλογα με τα γούστα σου και ανάλογα με τις επιθυμίες σου και ανάλογα με το ποια είσαι εσύ, μπορεί να μην προχωρούσες το να δημιουργήσεις σχέση με έναν ταιριαστό άνθρωπο, γιατί ακριβώς δεν ήσουν σε φάση να κάνεις σχέση. Οπότε αυτή που περιγράφεις, οι 37-38 ετών, που είναι φρεσκοχωρισμένοι από μακρόχρονες σχέσεις ή φρεσκοχωρισμένοι από γάμο, σαφώς βρίσκονται σε μια διαφορετική φάση από σένα. Βρίσκονται σε μια φάση που θέλουν να ξεδώσουν, βρίσκονται σε μια φάση ίσως που θέλουν να τα βρουν με τον εαυτό τους, βρίσκονται σε μια φάση που θέλουν να ξεκουραστούν μετά από το τέλος μιας σχέσης. Έχω κάνει και εγώ κάποιες σχέσεις στη ζωή μου ανάμεσα στους δυο μου γάμους και θυμάμαι όταν τέλειωνε μια σχέση είχα την ανάγκη να ξεκουραστώ, είχα την ανάγκη να ηρεμήσω, είχα την ανάγκη να περνάω χρόνο μόνη μου, είχα την ανάγκη να κλειστώ στο κουκούλι μου, να βρω τον εαυτό. Το ίδιο νομίζω ότι νιώθουν όλοι οι άνθρωποι, έστω και αν δεν το συνειδητοποιούν. Δηλαδή μπορεί ένας άνδρας να μην σου πει θέλω να βρω τον εαυτό μου, μπορεί να σου πει βαριέμαι να κάνω σχέση, τώρα θέλω να βγαίνω με τους φίλους μου. Αλλά στο να βγαίνω με τους φίλους μου, στο να ξεδίδω με τους φίλους μου, μπορεί να είναι η δική του προσπάθεια για να βρει τον εαυτό του. Τέλος πάντων, πρέπει να είμαστε πρακτικοί στην διαδικασία ανέβρεσης συντρόφου, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Όταν ψάχνουμε να βρούμε το τέρι μας, πρέπει να είμαστε πρακτικοί. Καταρχάς, απριόρι, εκ των προτέρων, καταρχάς, το ίδιο πράγμα είπα και με τις δύο εκφράσεις, το θεωρούμε δεδομένο ότι όποιος δεν είναι διαθέσιμος για σχέση δεν μας κάνει. Δεν πά να είναι δεν ξέρω εγώ ποιος. Δεν πά να είναι ξέρω εγώ το ιδανικό που έχω μέσα στο μυαλό μας. Αν αυτός ο άνθρωπος στη φάση που το γνωρίζουμε δεν είναι διατεθειμένος να κάνει σχέση ή δεν είναι κατάλληλος για σχέση ή δεν θέλει να έχει σχέση, τον απορρίπτουμε. Δεν ασχολούμαστε μαζί του. Δεν υπάρχει λόγος να ασχολούμαστε, ενώ να φλερτάρουμε και να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε σχέση με κάποιον ο οποίος δείχνει ξεκάθαρα, λέει ξεκάθαρα ότι δεν θέλει να έχει σχέση. Δεν μας αφορά. Δεν μας αφορά. Παρόλο που είναι πάρα πολύ έντιμο ο άνθρωπος να λέει ότι ξέρεις εγώ θέλω σχέση ή ξέρεις ότι εγώ δεν θέλω σχέση. Είναι έντιμο κάποιος να σου πει εγώ δεν θέλω σχέση, θέλω απλώς να περνάμε καλά, εάν θες και εσύ. Και μπορείς εσύ να αποφασίσεις ότι εφόσον είσαι σε φάση που θες να φτιάξεις κάτι, μια υγιή σχέση, μια σχέση ζωής, κάτι βαθύ, κάτι δυνατό, τι δεν σε ενδιαφέρει το να περάσεις καλά. Εμένα πολλές φορές μου έχει τύχει στο παρελθόν όταν ήμουν ελεύθερη να έχω προσέγγιση αυτού του στυλ και είπα μπράβο σου, μαγκιά σου που λες ακριβώς τι θες, γιατί άλλοι μπορεί να γάμπριζαν αυτό που έλεγες προηγουμένως, ότι να παρουσιάζονται ότι θέλουν σχέσεις, αγάπες και έρωτες, ενώ στην ουσία να θέλουν μόνο να περάσουν καλά. Συγχαρητήρια για την ειλικρινία σου. Ευχαριστώ, αλλά δεν θα πάρω επειδή θέλω κάτι διαφορετικό. Δικαιούμαστε να πούμε όχι. Και οφείλουμε να πούμε όχι, γιατί αν δεν αρχίζουμε να ξεκαθαρίζουμε από τις πολλές επιλογές που υπάρχουν για όλες τις γυναίκες, όχι μόνο για σένα, όλες οι γυναίκες σήμερα, εάν θελήσουν, μπορούν να έχουν πολλές επιλογές. Δηλαδή, αν πάνε μια βολτά έξω, αν βγουν έξω, αν μπουν στο διαδίκτυο, υπάρχουν πολλοί που είναι διαθέσιμοι για φλερτ. Οπότε, βάζουμε κάποιους κανόνες. Όποιος δεν θέλει να κάνει σχέση, δεν μας κάνει.
Όποιος είναι ήδη σε σχέση δεν μας κάνει. Εντάξει. Για σένα νομίζω δεν τίθεται καν θέμα, δεν το γράφεις καν ότι έτυχε να έχεις προβληματισμό για το αν θα μπει σε σχέση με κάποιον που είναι ήδη σε σχέση ή είναι παντρεμένος. Επίσης, υπάρχουν δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη και εσύ θέλεις μόνο έναν. Δεν θες δισεκατομμύρια. Οπότε, ναι, υπάρχουν λίγοι άνθρωποι που είναι κατάλληλοι για σένα, υπάρχουν λίγοι άνθρωποι που είναι κατάλληλοι για σχέση με σένα, ελάχιστη, αλλά εσύ θες μόνο ένα. Η γνώμη μου είναι να συνεχίσεις να είσαι ο εαυτός σου, να συνεχίσεις να είσαι επιβεβαιωτική, δηλαδή το ναι σου να είναι ναι σου και το όχι σου να είναι όχι σου, να συνεχίσεις να γνωρίζεις τι θέλεις και από την πείρα που έχω ως άνθρωπος και ως ψυχολόγος, όταν επιμένει ένας άνθρωπος στα θέλω του και ειδικά ο τομέας των ερωτικών σχέσεων είναι ένας τομέας που επιβάλλεται να ξέρουμε τα θέλω μας και να τα διεκδικούμε τα θέλω μας. Δεν είναι εγωισμός στις ερωτικές σχέσεις να πεις τα θέλω σου. Είναι δεδομένο ότι την ερωτική σχέση την κάνουμε για τα θέλω μας. Δεν την κάνουμε για τα θέλω των άλλων. Και οι άνθρωποι οι οποίοι επιμένουν στα θέλω τους και είναι διαβεβαιωτικοί όσον αφορά τις επιθυμίες τους, στο τέλος, δεν ξέρω πότε θα είναι αυτό το τέλος, θα σε μερικές εβδομάδες, θα σε μερικούς μήνες, θα σε μερικά χρόνια. Στο τέλος έρχεται η στιγμή που συναντούν το ταιριαστό πρόσωπο, το οποίο επίσης θέλει τα ίδια πράγματα που θέλουν και αυτοί και με το οποίο υπάρχει έλξη ερωτική και χημεία. Μη σε τρομάζει το θέμα της ερωτικής έλξης, γιατί πολύ συχνά νιώθουμε ερωτική έλξη για ανθρώπους και ερωτική έλξη για ανθρώπους ακατάλληλους. Που για παράδειγμα δεν θέλουν τα ίδια πράγματα που θέλουμε εμείς. Και τώρα σε αυτή την προσπάθεια που κάνεις για να φτιάξεις την ερωτική σου ζωή, φαντάζομαι ότι με αυτούς που συνομιλείς, με αυτούς που φλερτάρεις, κάποιοι μπορεί να σε ελκύουν, αλλά να απορρίπτεις την περαιτέρω γνωριμία λόγω του ότι δεν ταιριάζουν τα θέλω σας. Είναι εύκολο πράγμα να υπάρξει ερωτική έλξη, το δύσκολο πράγμα είναι να ταιριάζουν τα θέλω δύο ανθρώπων. Η γνώμη μου είναι, Φιλενάδα, να συνεχίσεις πιστή στον εαυτό σου και δεν θα χάσεις, μόνο να κερδίσεις. Και αν η σχέση ζωής για σένα έρθει σε 2-3 χρόνια και δεν έρθει τώρα, αν έρθει ξέρω στα 38 και όχι τώρα που είσαι στα 35, δεν θα έχεις χάσει 3 χρόνια. Μπορεί να έχεις κερδίσει 3 χρόνια που να τα έχεις περάσει σε κακοποιητικές σχέσεις. Εγώ είχα συναντήσει πάρα πολλές φορές και το συναντάω ακόμα και μέσα από τις αποστολές, περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι φοβούμενοι μην τυχόν και χάσουν χρόνο από τη ζωή τους, μπαίνουν σε σχέσεις με τις οποίες μπαίνουν σε σχέσεις με ανθρώπους που δεν ταιριάζουν και τόσο πολύ, προκειμένου να είναι σε σχέση παρά να μην είναι σε σχέση, και τότε είναι που χάνουν ουσιαστικά το χρόνο τους, γιατί ο χρόνος που περνάμε με τον εαυτό μας και ο χρόνος που περνάμε πιστοί στον εαυτό μας και στις ιδέες μας, μόνο ποιοτικός χρόνος μπορεί να είναι. Ο χρόνος όμως που περνάμε μέσα σε μια σχέση ό,τι να είναι, δύσκολα είναι ποιοτικός. Την αγάπη μου. Πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε το τρίτο βίντεο και τελευταίο στη σειρά που συρράπτουμε, που είναι ένα βίντεο που έρχεται από πέρσι, από το 2022, και έχει τίτλο «Χάλασε ο κόσμος, τι είναι σχέση το 2022» με αφορμή τρεις ιστορίες γυναικών που ξαναμπήκαν στο παιχνίδι. Εντάξει, το 2022 δεν ήμουν παντρεμένη. Διαχρονικά τα ερωτήματα. Χάλασε ο κόσμος. Αυτά είμαι εμείς που ξέρουμε τι θέλουμε. Τι μπορεί να θέλουν οι άλλοι. Τι σημαίνει η σχέση του 2022. Τι σημαίνει το 2023. Τι θα σημαίνει το 2024. Αχ, αχ, αχ. Ελπίζω να σας άρεσε και αυτή η σειραφή. Και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος και εδώ στο κανάλι μας ανεβάζουμε διάφορα βίντεο, διάφορα vlogs, αναρτήσεις με βίντεο που έχουν σχέση με την ψυχοεκπαίδευση και τις ανθρώπινες σχέσεις. Αν σας αρέσουν τα βίντεο, πατήστε like. Λοιπόν, έλατε να πιούμε μαζί ένα φραπέ σήμερα και να μιλήσουμε για το αχάλασιο κόσμος, τι συνιστά σχέσεις το 2022 και αφορμή για αυτή τη συζήτηση θα είναι ιστορίες τριών γυναικών. Διαβάζω την πρώτη.
Τέκλα, καλησπέρα. Χαίρετε. Συγγνώμη για τον ελληνικό, σε νιώθω σαν κόρη μου. Αυτές οι τρεις κυρίες είναι και οι τρεις μεγαλύτερες από μένα. Εγώ είμαι στα 47. Παρακολουθώ τα βιντεάκια που ανεβάζεις και με δυναμώνω ψυχικά και νοητικά. Χαίρομαι. Έχω μια απορία. Είμαι 65 χρονών, μόνη από χειρία 8 χρόνων και όποιος άνδρας με έχει πλησιάσει γύρω από την ηλικία μου θέλει μόνο σεξ και όχι συντροφικότητα. Join the club, my dear. Καλώς όρισες στο σύγχρονο χώρο του dating, των γνωριμιών και των σχέσεων. Πώς είναι δυνατόν άνθρωποι σε αυτή την ηλικία, δηλαδή άνθρωποι γύρω από την ηλικία της 65 και λίγο κάτω, 65 και λίγο πάνω, πώς είναι δυνατόν άνθρωποι σε αυτή την ηλικία να μην θέλουν τη ζεστασιά της σχέσης και θέλουν μόνο σαρκική επαφή και όταν τους σηκωθεί, όχι σε δικιά μου εσύ. Μ' αρέσει το νοούμενο. Το ξαναδιαβάζω. Πώς είναι δυνατόν άνθρωποι σε αυτή την ηλικία να μην θέλουν τη ζεστασιά της σχέσης και θέλουν μόνο τη σαρκική επαφή και αυτή φυσικά όταν τους σηκωθεί. Μέσα σε αυτούς και παντρεμένοι και σε άλλες σχέσεις. Welcome to 2022. Καλώς όρισες στο 2022. Όταν τους λες τι θέλεις εσύ, λένε ότι είσαι προσοδρομική. Και σήμερα ευδοκιμούν οι ελεύθερες σχέσεις. Ναι, είμαστε πίσω από τον κόσμο. Πίσω από τον κόσμο. Σήμερα ευδοκιμούν οι ελεύθερες σχέσεις. Οι παρολίγων σχέσεις. Τι θα γίνει με εμάς που δεν αντέχουμε τη μοναξιά και θέλουμε ψυχική επικοινωνία? Σίγουρα εσείς ή εμείς που δεν αντέχουμε τη μοναξιά και θέλουμε ψυχική επικοινωνία, δεν θα τη βρούμε στους άντρες οι οποίοι είναι φαν των ελευθέρων σχέσεων, οι οποίοι ψάχνουν μόνο σεξ και τίποτα περισσότερο. Και αυτό, όπως είπες, εύστοχα όταν μπορούν. Μάλιστα, εδώ θέλω να πω ότι οι άνδρες οι οποίοι βρίσκονται σε μονογαμική σχέση, όπως ένας γάμος ή μια μακροχρόνια μονογαμική σχέση, στην οποία υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία, συνδεσιμότητα και τρυφερότητα, και σε αυτές τις ηλικίες, άνω των 60, μπορεί να έχουν εξαιρετική σεξουαλική λειτουργικότητα. Πολύ καλύτερη από αυτή που μπορεί να έχουν ελεύθεροι στοχαστές ή ελεύθεροι εραστές στην ίδια ηλικία με αυτούς. Γιατί όλες οι μελέτες της ψυχολογίας υγείας δείχνουν ότι οι άνδρες, ειδικά στην τρίτη ηλικία, που βρίσκονται μέσα σε γάμο, έχουν πολύ καλύτερη ψυχική και σωματική υγεία από αυτούς που είναι εκτός γάμου, που δεν έχουν σύντροφο, που δεν έχουν μόνιμο σύντροφο, μόνιμη σύντροφο, που δεν έχουν σταθερό ερωτικό, ερωτική παρτενέρ με τον οποίο να συνδέονται ή με την οποία να συνδέονται με δεσμούς αγάπης. Έτσι, just saying. Ενώ όλες αυτές οι μελέτες της ψυχολογίας της υγείας δείχνουν ότι για τις γυναίκες ο γάμος είναι βλαβερός στη ψυχική και σωματική τους υγεία. Δηλαδή, καλύτερη ψυχική και σωματική υγεία έχουν οι χείρες, οι διαζευγμένες, οι single, αυτές που δεν έχουν παντρευτεί ποτέ και δεν είναι, έχουν βρεθεί μέσα στη σχέση ποτέ, παρά οι παντρεμένες. Και είναι πάρα πολύ αστείο ότι εμείς οι γυναίκες, ενώ είναι καταφανές ότι επιβαρυνόμαστε πολύ σωματικά και ψυχικά από ένα γάμο και τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, τον επιζητούμε τόσο πολύ, τόσο διακαώς, όχι όλες, αρκετές, ενώ οι άνδρες που εποφελούνται ψυχικά και σωματικά από ένα γάμο ή μια μακροχρόνια δέσμευση, πιο συχνά την αποφεύγουν. Ξαναλέω, όπως έχω πει πολλές φορές εδώ στα βίντεο μας, δεν είναι όλοι άνθρωποι το ίδιο. Και το φύλλο ενός ανθρώπου δεν καθορίζει ούτε την προσωπικότητα του, ούτε το χαρακτήρα του, ούτε τις ηθικές επιλογές που παίρνει στη ζωή του. Λοιπόν, άρα εσείς ή εμείς που δεν αντέχουμε τη μοναξιά και θέλουμε ψυχική επικοινωνία, δεν θα τη βρούμε μέσα από μια ερωτική σχέση με έναν άνθρωπο γύρω στην ηλικία μας, ή και πιο μικρό ή και πιο μεγάλο. Θα προσπαθήσουμε να τη βρούμε χτίζοντας ουσιαστική σχέση με τον εαυτό μας μέσω της ψυχοεκπαίδευσης και της ψυχοθεραπείας. Και χτίζοντας ουσιώδεις, βαθιές, γνήσιες, ειλικρινείς σχέσεις με φίλες και φίλους. Πλατωνική
βαθιά πνευματική φιλία. Και αν είμαστε τόσο τυχεροί ώστε να έχουμε και συγγενείς με τους οποίους να μπορούμε να έχουμε υγιείς σχέσεις και υγιή φιλία, ακόμη καλύτερο. Για παράδειγμα, γνωρίζω περιπτώσεις που δύο αδέρφια μεταξύ τους μπορούν να έχουν μια βαθιά φιλία. Και αυτή η βαθιά φιλία να τους καλύπτει συναισθηματικά την ανάγκη τους για συνδεσιμότητα. Ή ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα ή δύο στενούς φίλους, πραγματικούς φίλους, αληθινούς φίλους και οι φίλοι τους να τους καλύπτουν και αυτοί να καλύπτουν στους φίλους τους τις ανάγκες τους για επικοινωνία και συνδεσιμότητα. Δεν λέω να μείνουμε μόνο με φίλους, δεν λέω να κάνουμε παρέα μόνο με τους συγγενείς μας, αλλά λέω ότι η άμεση ανάγκη για συνδεσιμότητα, η άμεση ανάγκη για ασφαλή συναισθηματικό δεν μπορεί να εκπληρωθεί μέσα από τις ερωτικές σχέσεις εύκολα στις μέρες μας. Άρα δεν ρίχνουμε, πώς το λένε, δεν ρίχνεις όλα τα αυγά σου σε ένα καλάθι, δεν βάζεις όλα τα αυγά σου σε ένα καλάθι. Στοχεύουμε και ποντάρουμε και στη δημιουργία ή τη διατήρηση υγιών φιλικών σχέσεων. Λέει η κυρία αυτή, η οποία είναι 65, έχω χάσει την ελπίδα της συντροφικότητας, πείθω τον εαυτό μου να συνηθίζω τη μοναξιά. Καλύτερα από το να πείθεις τον εαυτό σου να συνηθίζει τη μοναξιά, να επιλέξεις συνειδητά να μετατρέψεις τη μοναξιά σου σε μοναχικότητα. Στην ηλικία μου δεν βάζω προτεραιότητα το σεξ και το λέω αυτό, έρχεται μετά όταν ταιριάζει στα υπόλοιπα. Συγγνώμη για την ενόχληση, ήθελα κάπου να τα πω, να με καταλαβαίνω. Με σεβασμό και εκτίμηση στο πρόσωπό σου, για να σε έχει ο Θεός καλά και όλη την οικογένειά σου. Ευχαριστώ, αγαπημένη μου. Σου στέλνω μια φωτογραφία χωρίς να την έχω φτιάξει. Έχω αρχίσει και χάνω την αυτοεπίθεση μου ότι δεν αξίζω για κάτι καλό. Και βλέπω μια κυρία, ωραιότατη. Ωραιότατη. Θα μπορούσες κάλλιστα να τη βάλεις και για 50 ετών, όχι 65. Τη ρωτάω εγώ. Με τον Μακαρίτη τον άνδρα σου περάσατε καλά? Μου λέει ναι, 3 χρόνια ήμασταν καλά, υπήρχε σεβασμός και αγάπη και δυστυχώς πέθανε ξαφνικά από καρδιακό επεισόδιο. Ίσως και γι' αυτό τα ονειρεύομαι αλλιώς από αυτά που προσφέρω σήμερα. Υποφέρω γιατί δεν μπορώ να κάνω εκπτώσεις σε αυτά που πιστεύω. Λοιπόν, τουλάχιστον να σκέφτεσαι ότι εσύ είχες την τύχη να ζήσεις 30 καλά χρόνια μέσα σε μια υγιή σχέση. Είσαι πολύ πιο τυχερή από πολλές άλλες κοπέλες, οι οποίες μπορεί να είναι στην ηλικία σου ή μπορεί να είναι και πιο μικρές από σένα. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 47, μπορεί να είναι 50, μπορεί να είναι 52, 53, μπορεί να είναι 36, μπορεί να είναι 38, μπορεί να είναι 40. Οι οποίες δεν είχαν καν την εμπειρία να ζήσουν για 30 ολόκληρα χρόνια μέσα σε μια υγιή σχέση. Να χαίρεσαι γι' αυτό. Και σου προτείνω να καταφεύγεις τις θετικές αναμνήσεις που έχεις από τον γάμο σου για να παίρνεις παρηγοριά όταν νιώθεις ότι δεν αξίζεις και δεν είσαι αξιαγάπητη και δεν αξίζεις για κάτι καλό, να θυμάσαι ότι ναι, βεβαίως αξίζω για κάτι καλό και βεβαίως νιώθω ευγνώμων που έχω ζήσει κάτι καλό για 30 χρόνια. Παράμεινε όμως στο κανάλι μας, άκουγε τις ιστορίες μας, μπορεί να καταλάβεις περισσότερα για τον εαυτό σου και για τους άλλους. Και επειδή έχουμε και το playlist για το πώς διαχειρίζουμε μια νέα γνωριμία φλερτ, παρακολούθα το κι αυτό, γιατί που ξέρεις μπορεί να βρεθεί ένας κατάλληλος άνθρωπος στον δρόμο σου και να τον καταλάβεις ότι είναι κατάλληλος, γνωρίζοντας όλες τις κόκκινες σημαίες για τις οποίες μιλάμε στα βίντεο, που είναι πολλά τα βίντεο στο κανάλι μας, είναι 3.000 και πάνω, και όλες τις πράσινες σημαίες για τις οποίες μιλάμε λιγότερο, γιατί δυστυχώς στην εποχή μας είναι περισσότερες οι κόκκινες από τις πράσινες σημαίες. Ζούμε σε μια εποχή όπου συνήθως γνωρίζουμε ανθρώπους που είναι περισσότεροι άνθρωποι που γνωρίζουμε είναι ακατάλληλοι, παρακατάλληλοι. Πάμε στη δεύτερη ιστορία τώρα. Γεια σου αγαπημένη μου Θέκη. Είμαι μια συνεξαρτώμενη 57 χρονών. Χωρισμένη εδώ και 15 χρόνια και με μια μικρή κρίση ηλικίας τελευταία. Με αρκετά παραπανήσια κιλά είχα φτάσει τα 154, αλλά μέχρι στιγμής έδιωξα 46. Μπράβο. Άρχισα προχθές και γυμναστήριο. Είχα να κάνω σχέση εδώ και 4 χρόνια. Πριν 2 μήνες μπήκα σε σελίδα γνωριμιών και γνώρισα ένα μικρότερο μου κατά 10 χρόνια. Μια χαρά. 2 μήνες φουλ αγάπη, ενώ μια χαρά η διαφορά ηλικίας. 2 μήνες φουλ αγάπης και λουλούδια,
Ήρθε και μια φορά από άλλη πόλη που μένει στη δική μου. Η πόλη που μένει αυτός, με την πόλη που μένεις εσύ, είναι περίπου 2 ώρες απόσταση. Ελεύθερος, έπεσα της αγάπης του και των όμορφων στιγμών, ενώ μιλούσαμε καθημερινά, με μηνύματα, βιντεοκλήσεις και τηλέφωνο. Πριν μια εβδομάδα άρχισαν να μειώνονται και μου είπε ότι έχει μια μικρή κατάθλιψη. Μπούρδες. Μετά μου είπε ότι προσπαθεί η αδερφή του να το τα ξαναφτιάξει με την πρώην του. Μπούρδες. Ένας που λέει ότι αγαπά κάποιον το αποδεικνύει. Τελικά με άφησε στα κρύα του λουτρού και εγώ πρέπει να μαζέψω τα κομμάτια. Πάντα εξαρτιόμουν από αγάπες και λουλούδια. Ακόμα και μέχρι τώρα που γέρασα, μυαλό δεν έβαλα. Πρώτα απ' όλα δεν γέρασες και δεύτερον σε όλες τις ηλικίες εξακολουθούμε να είμαστε ανθρώπινα όντα. Εξακολουθούμε να είμαστε ερωτικοί άνθρωποι. Δεν παίζει ρόλο η ηλικία για το να θέλει να ερωτευτεί κάποιος, να ερωτεύεται κάποιος ή να θέλει τη συντροφικότητα. Κανένα απολύτως. Προχθές μιλούσα με μια αγαπημένη μου φίλη, η οποία είναι 70 κάτι, και μου λέει, γέρασα, άλλη αυτή που λέει, γέρασα μου λέει, αλλά έμεισα μικρό κορίτσι στην καρδιά. Και της λέω, οι ζωντανοί άνθρωποι έτσι είναι, μεγαλώνουν, αλλά έμεισα μικρά κορίτσια στην καρδιά, σαν μικρά αγόρια. Νιώθω χαζή, αλλά και δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Μου βγαίνει θυμός για μένα που πίστεψα, ξέρω, μέγα λάθος. Και επίσης θέλω να τον εκδικηθώ και να τον ξεμπροστιάσω. Μια απλή συμβουλή σου μόνο θέλω. Να το παίξω, κυρία, με αξιοπρέπεια ή να πάω ξαφνικά μπροστά του και να το πω στα μούτρα να πάει να μπι. Συγγνώμη για τον πολύτιμο χρόνο σου και ευχαριστώ. Καλό βράδυ και πάλι συγγνώμη. Τη λέω κι εγώ να του στείλει σε μήνυμα ό,τι νιώθει. Ξέχεσε τον, ξεμπρόσχεσε τον κανονικότατα. Και εδώ θα μοιραστώ μαζί σας ένα inside joke, ένα εσωτερικό ανέκδοτο που έχω με τις λίγες φίλες που έχω. Οι λίγες στενές μου φίλες και στενοί μου φίλοι ξέρουν ότι όταν εγώ χωρίζω, είτε από γάμο, είτε από μακρόχρονη γνωριμία, είτε από λιγοήμερη γνωριμία, ακόμη και του στυλ, βγαίνω ραντεβού, συζητάμε, μιλάμε και στο τέλος καταλήγουμε να μην γίνει κάτι. Έχω την τάση και τη συνήθεια και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο ψυχικά. Να τα λέω ίσια και τσεκουράτα και χήμα στον άνθρωπο ο οποίος είτε μου έχει κάνει κάτι που σου έχει κάνει σαν αυτός, είτε δεν μου έχει κάνει τίποτα, αλλά έχει σπαταλήσει τον πολύτιμο χρόνο. Τις λέμε θέκλειες απαντήσεις ή θέκλεια μηνύματα. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τελειώσει μια γνωριμία, μια απόπειρα γνωριμίας, μια σχέση, μια απόπειρα σχέσης, χωρίς να πω 1, 2, 3, 4. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι, λέγοντας ξεκάθαρα, ξεκούτσουλα που λέμε στην Κυπριακή, λέγοντας ξεκάθαρα τις σκέψεις σου και τις απόψεις σου σε σχέση με το τι συνέβηκε, τα βγάζεις από μέσα σου, εκφράζεις τα όποια συναισθήματά σου. Δεν είναι και αυτό να γίνει με κακή τραχία. Μπορεί να γίνει με πολύ ευγενικό λόγο, αλλά ξεμπροστιαστικό λόγο. Και επίσης, όταν τα πεις και ξεμπροστιάσεις τον άλλον, την άλλη, τότε εκμηδενίζεις οποιαδήποτε πιθανότητα να ξαναγυρίσεις ή να ξαναγυρίσει. Δηλαδή το κόβεις μια και καλή. Έχω τη γνώμη ότι όταν επέρχεται μία ρήξη σε μία γνωριμία, σε μία σχέση, δεν πρέπει να σκύβουμε το κεφάλι και να τα κρατάμε μέσα μας και να προσπαθούμε να είμαστε ευγενικοί και να μην λέμε την αλήθεια μας στο άλλο πρόσωπο, το οποίο αν μη τι άλλο έχει κατασπαταλήσει πολύτιμο χρόνο δικό μας ή μας έχει δώσει ψεύτικες προσδοκίες ή έχει υποκριθεί ότι είναι κάποιος που δεν είναι. Και σας είπα, είναι inside joke, είναι αστείο μεταξύ μας ότι έστειλες μήνυμα. Γιατί ξέρω θα στείλω ένα μήνυμα το οποίο τσακίζει κόκαλα χωρίς να έχει μέσα βρισχές, χωρίς να έχει μέσα υπερβολές. Είναι, τα μηνύματα που στέλνω πάντα αφορούν και εμένα. Σας διαβάσω ένα που έχω στείλει πρόσφατα να γελάσετε. Λοιπόν, ήταν μία περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος είχε μπει σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών,
με τον οποίο μιλούσαμε 3-4 εβδομάδες, βγήκαμε και 2 ραντεβού και ήταν too good to be true. Ήταν πολύ καλός για να είναι αληθινός ο τρόπος που επικοινωνούσε, με βγαίνει με σεβασμό, έκανε τις κατάλληλες ερωτήσεις, δεν έκανε καμία απολύτως κίνηση κλπ. Λοιπόν, και μετά που μου σπατάλησε 3,5 εβδομάδες να μου στέλνει μηνύματα ευγενικά, με ωραία λόγια, φωτογραφίες όχι πονηρές και αυτά, σε κάποια φάση μου λέει, έχω φτάσει στη διαπίστωση ότι τις τελευταίες εβδομάδες νιώθω ανήσυχος και έχω εσωτερική μάχη για το αν θέλω να προχωρήσω με τη ζωή μου ή όχι, και έχω φτάσει στην απάντηση ότι είναι όχι. Αυτός ο άνθρωπος είχε χωρίσει πριν κάποια χρόνια και από ό,τι μου είπε είναι τελειωμένος με τη σχέση εκείνη του γάμου του, ότι τελείωσε, ότι δεν τον αφορά, ότι δεν τον ενδιαφέρει, ότι είναι αφοσιωμένος στη δουλειά του, στην αδερφή των παιδιών του κλπ. Είσαι ένα υπέροχο πρόσωπο, τόσο ευγενικό και φροντιστικό. Ένα πρόσωπο το οποίο νιώθει εύκολο να μιλήσει κανείς μαζί σου. Είσαι κατανοητική και ανοιχτόμυαλη και γι' αυτό νιώθω ότι μπορώ να είμαι ανοιχτός και έντιμος μαζί σου. Μιλάμε τώρα μετά από ένα μήνα που μου στέλνουν μηνύματα ευγενικότατα. Στα αγγλικά, δεν είναι Κύπριος, στα αγγλικά μιλούσαμε. Καλημέρα γλυκιά μου, πώς είσαι, τι κάνεις, εύχομαι να έχεις μια καλή μέρα, μου έλεγε τα προγράμματά του, αυτά. Φυσικά εγώ κρατούσα και 2-3 πισίνες επειδή έβλεπα ότι απέφευγε να συναντηθούμε και ότι τις 2 φορές που συναντηθήκαμε ήταν έτσι naturally distant, physically distant, ήταν έτσι απόμακρος όσον αφορά την οποιαδήποτε σωματική επαφή, δηλαδή ούτε καν το χέρι δεν μου έπιασε, πόσο μάλλον οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, θέλω τα καλύτερα για σένα, αλλά σε επίπεδο σχέσης εγώ δεν μπορώ να προχωρήσω μπροστά. Αυτό υπήρξε το χειρότερο πράγμα που έπρεπε ποτέ στη ζωή μου να γράψω. Σκέφτηκα να σου τηλεφωνήσω και να σου τα πω, αλλά ένιωσα ότι αυτό θα ήταν ακόμη δυσκολότερο να το κάνω και βάζει και μια λυπημένη φατσούλα. Γενικά λέει πολλές λυπημένες φατσούλες αυτό το μήνυμα. Ποτέ δεν θέλω να πληγώσω ή να απογοητεύσω κανένα. Έτσι νομίζω, γνωρίζοντας τα δικά μου, τους δικούς μου εσωτερικούς αγώνες, αυτό είναι για το καλύτερο. Εύχομαι να βρεις κάποιον ο οποίος είναι ένα πολύ καλό τέριασμα για σένα. Εν τω μεταξύ, εγώ του είχα γράψει το προηγούμενο βράδυ και απάντησε το πρωί. Okay, understand. No need to text back. Εντάξει, καταλαβαίνω. Δηλαδή, έχω καταλάβει από τη συμπεριφορά σου ότι δεν ενδιαφέρεσαι ή οτιδήποτε. Δεν ανάγκη να μου στέλνεις μήνυμα πίσω. Και εγώ όταν ξυπνάω το πρωί και το βλέπω αυτό, τσαντίστηκα. Το μήνυμα μου στείλε το πρωί. Και το λέω, πραγματικά φίλε, κάνε θεραπεία, κάνε ψυχοθεραπεία και οπωσδήποτε βγάλε τον εαυτό σου έξω από τις εφαρμογές γνωριμιών. Αυτό που έκανες ήταν ολοκληρωτικά ανέντιμο και χωρίς σεβασμό. Να μου σπαταλήσεις το χρόνο μου όπως αυτό. God bless you, ο Θεός να σε ευλογεί. Σίγουρα υπήρχε ένας πνευματικός λόγος για μένα να πάρω αυτό το μάθημα και σου είπα να μην μου στείλεις μήνυμα πίσω για κάποιο λόγο. Δεν ήθελα να σου πω καμιά σκληρή αλήθεια. Να σου πω ότι ο τρόπος που χειρίστηκες αυτή την κατάσταση μαζί μου ήταν πραγματικά τοξικός. Μην κοροϊδεύεις τον εαυτό σου ότι είσαι ένας καλός άνθρωπος, ένας καλός άνδρας και ένας ήρωας, γιατί μου λέγεται όλοι οι φίλοι του λένε τι καλός άνθρωπος που είναι και τι ήρωας που είναι κλπ. Δεν είσαι. Έχεις δείξει έλλειψη σεβασμού σε έναν συνάνθρωπο. Εντάξει, έχεις τα θέματα σου και τους εσωτερικούς αγώνες. Κατανοητό. Πήγαινε στη θεραπεία. Μην παρουσιάζεις τον εαυτό σου σε εφαρμογές γνωριμιών με μία παρουσίαση που είναι misleading, δηλαδή που άλλο δείχνεις από αυτού που πραγματικά είσαι. Και εντάξει, ήμουν και λίγο πιο σκληρή, Θεέ μου, λέω, OMG, oh my God, είμαι εντελώς αειδιασμένη από πόσο εγωκεντρικός και μη
έντιμος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος στο τέλος, να φανεί στο τέλος και έβαλα ότι έχω μείνει άφωνη. Ο λόγος που το έκανα αυτό, το έκανα γιατί ήθελα όντως να τελειώσει αυτή η ιστορία. Δηλαδή μετά από αυτό το μήνυμα δεν υπάρχει περίπτωση αυτός ο άνθρωπος να ξανακάνει μια απόπειρα, να ξανακάνει μια προσπάθεια και να αρχίσει πάλι να έχει μια φαντασίωση της δημιουργίας μιας σχέσης μέσω του στέλνω ρομαντικά μηνυματάκια και στέλνω τραγουδάκια και στέλνω φωτογραφιούλες, ενώ στην πραγματικότητα προφανώς είμαι κολλημένος στο παρελθόν, δεν ξέρω εγώ τι μπέρδεμα έχει ο καθένας μέσα του, δεν με αφορά. Δεν πρόκειται να κάνω τζάμπα ψυχοθεραπεία, όπως είπα και άλλες φορές σε εφαρμογή γνωριστήκαμε, όχι στο χρυσόδηγο. Αλλά όντως όταν το κάνεις αυτό, όταν πεις την άποψή σου και όταν πεις την αλήθεια ότι γιατί έπαιξες με τα συναισθήματά μου, γιατί δημιούργησες προσδοκίες, γιατί πήρες το χρόνο μου τόσο πολύ να με παίρνεις τηλέφωνο ή να μου στέλνεις μηνύματα ή να μου ζητάς να βγούμε έξω ενώ δεν είσαι ξεκάθαρος μέσα σου αν μπορείς να προχωρήσεις και αν μπορείς να δημιουργήσεις μια σχέση μετά που χώρισες για παράδειγμα, έστω και αν έχει τόσα χρόνια που χώρισες. Όπως και να έχει, όταν το κάνεις αυτό, όταν ξεμπροστιέσεις τον άλλον στα μηνύματα, μετά μπορείς να ασχοληθείς με τα πραγματικά ουσιαστικά ζητήματα, που είναι να απενθήσεις την απώλεια και επίσης όντως να πάρεις τα πνευματικά μαθήματα που είχες να πάρεις από αυτή την ιστορία. Εγώ από αυτή την ιστορία έχω πάρει το εξής μάθημα. Ότι αν μιλάς με κάποιον για μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, μετά βγείτε ραντεβού, στο ραντεβού κάθεται σε μια απόσταση ασφαλής από σένα, είναι ευγενικός, δείχνει ότι είναι κύριος, αλλά δεν δείχνει κανένα απολύτως ερωτικό ενδιαφέρον, το οποίο μπορείς να το καταλάβεις από τον τρόπο που σε κοιτάει κάποιος. Μπορείς να το καταλάβεις από τη γλώσσα του σώματος, μπορείς να το καταλάβεις από το αν επιχειρεί να σε αγγίξει, είναι επιχειρεί να σε φιλήσει, χωρίς να σημαίνει ότι αν επιχειρούσε θα το επέτρεπε ή θα το είχε. Αυτό σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος ξεκάθαρα δεν ενδιαφέρεται ερωτικά για σένα. Μπορεί να θέλει να σε γνωρίσει καλύτερα για να επωφεληθεί από τις γνώμες σου και τις απόψεις σου που έχεις ως ψυχολόγος, εάν είσαι ψυχολόγος, ή μπορεί να προσπαθεί να ξεπεράσει το όποιο εσωτερικό του μπέρδεμα, το οποίο προφανώς είναι μπέρδεμα που έχει να κάνει είτε με κάποιο κόλλημα στο παρελθόν, είτε σε σχέση με το δικό του προσανατολισμό. Δεν μπορώ να γνωρίζω ούτε θα βγάλω συμπεράσματα, γιατί δεν με αφορά. Αυτό που με αφορά όμως είναι ότι ναι, είπαμε να μην δίνουμε με τα μούτρα. Ναι, είπαμε να μην πηγαίνουμε κατευθείαν στο σεξ, αλλά δεν υπάρχει καθόλου ερωτικό ενδιαφέρον. Τότε κάτι πάει χ. Και επίσης το άλλο μάθημα που έμαθα είναι ότι αν δεν μας ελκύει εμάς ερωτικά κάποιος, παρόλο που λειτουργεί με τρόπους που φαίνεται ότι είναι, ρε παιδί μου, ενδιαφερόμενος για σένα, μπορεί να μην είναι καθόλου. Μπορεί να προσπαθεί να ελέγξει τον εαυτό του για να δει μην τυχόν και νιώσω και ξεπεράσω αυτό που έχω μέσα μου, είτε για κάποιο άλλο πρόσωπο του παρελθόν, είτε αυτή τη σύγχυση τη γενικότερη που έχω μέσα μου. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να ξεμπροστιάζω. Και δεν είναι ανάγκη το ξεμπρόστιασμα που κάνουμε να είναι σχρό. Εγώ ποτέ δεν έχω πει σε κάποιον είσαι μπιπ, είσαι μπιπ, είσαι καραμπιπ. Ποτέ δεν το έχω πει. Γιατί να το πω? Δεν υπάρχει λόγος να το πω. Μπορώ να πω, να χρησιμοποιήσω άλλες εκφράσεις. Αυτό που έκανες δεν ήταν έντιμο. Αυτό που έκανες δεν ήταν ειλικρινές. Αυτό που έκανες με έχει στενοχωρήσει και δεν θέλω να νομίζεις ότι φέρθηκες και σαν κύριος, γιατί φέρθηκες σαν ένας εξαιρετικά νόριμος άνθρωπος ή ένας πολύ εγωκεντρικός άνθρωπος ή ένας άνθρωπος που σε ενάρκησε. Μου έχει τύχει και αυτό. Να πω σε κάποιον, ο τρόπος με τον οποίο μιλάς μου φανερώνει ότι πιθανόν να είσαι ένας παραμελητικός νάρκισσος, γι' αυτό δεν θέλω να προχωρήσω σε γνωριμία μαζί σου, και να μου γράψει από κάτω στο μήνυμα. Έμαθες 5-6 φράσεις κλισέ και τις λες. Μία ψυχολόγος που κυρία της ενασχόληση είναι τα ζητήματα ερωτικών σχέσεων και τα θέματα δυναμικής των σχέσεων, όπως ναρκισισμός και συνεξάρτηση, έμαθε 5-6 λέξεις κλισέ και τις λέει στον άψογο και άμωμο τύπο, ο οποίος λειτουργεί και εξεδιαφέρεται από τα πρώτα μηνύματα ότι λειτουργεί ναρκισιστικά, κάνοντας επικλήσεις στο συνέστημα, με μιζέρια, με διάφορα παράπονα κλπ. Πάμε τώρα στην τρίτη επιστολή. Αγαπητή μου Θέκλα, καλημέρα. Καλημέρα, καλησπέρα, χαίρετε. Ευχαριστώ για τα βίντεο και τα vlog σου.
Είμαι μια έξυπνη, εμφανίσιμη, ανεξάρτητη και ψυχοεκπαιδευόμενη γυναίκα. Όμως είμαι 50 χρόνο διαζευγμένη μαμά. Λέω όμως, αφού έχω το στίγμα της κυπριακής κοινωνίας, δηλαδή απελπισμένη, χωρισμένη κλπ. Μάλιστα. Θα και στην ελληνική κοινωνία θα το έχεις αυτό, ειδικά στην επαρχία. Εδώ και 5 χρόνια που χώρισα από 20ετή νεκρό γάμο, δεν έκανα κάποια ουσιαστική σχέση, κάποιες γνωριμίες μόνο, επειδή απέφευγα επιμελώς παίχτες, χωρίς όμως να γνωρίζω πολλά για τις σχέσεις εν έτη 2022 και την pop κουλτούρα. Pop κουλτούρα είπαμε ότι είναι το τι κυκλοφορεί ως αποδεκτό μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από τις απόψεις των ανθρώπων, μέσα από τις διαφημίσεις, μέσα από τις ταινίες, τα βιβλία κλπ. Άκουσα τις δεκάδες μαρτυρίες γυναικών σε σένα. Δυστυχώς, δεν βλέπω να απασχολούν τους άνδρες ζητήματα βελτίωσής τους. Δεν είδα να σας ρωτάνε στην ίδια συχνότητα με τις γυναίκες. Δεν άκουσα να τους παρατά π.χ. ξαφνικά γυναίκα και να έχω στενοχωρηθεί. Στην ίδια συχνότητα όχι, αλλά και οι άνδρες που είναι στο κανάλι έχουν τέτοια ζητήματα και είναι ψυχοεκπαιδευόμενοι. Έπεσα, νομίζω, στην παγίδα ενός φαινομενικά αξιόλογου και ακίνδυνου συνομιλικού μου, επίσης διαζευμένου. Δεν κοίταζα για κόκκινες σημαίες. Άφησα τον εαυτό μου αυθόρμητο να το ζήσει, εξηγώντας του όμως μετά τον πρώτο μήνα ότι για μένα αυτό ήταν σχέση. Για να ξέρει ότι θα είμαι εκεί, θα επενδύσω για κάτι πιο όριμο και ουσιαστικό, όχι μια ξεπέτα. Στο που κόντεψα να κλείσουν οι 2 μήνες, χωρίς καμία προειδοποίηση ή διαφωνία, τα είχαμε βρει νόμιζα σε όλα, και μετά από ένα όμορφο διήμερο μας μαζί, μου το τελείωσε με μήνυμα. Και έκοψε κάθε επαφή, λες και του σκότωσα τη μάνα. Σου έκανε γκόστινγκ και χωρισμό διαμέσου μηνυμάτων. Ακόμη βρίσκομαι σε σοκ. Στο μήνυμα άφησε να νοηθεί ότι δεν ήταν έτοιμος για σχέση, μια χαρά σχέση έκανε μαζί μου, και θυμήθηκε ότι πόνεσε από τις πρώην του και άλλα όριστα, ενώ στις 4 εβδομάδες δήλωνε ερωτευμένος. Μιλώντας με κάποιους φίλους, η δίμηνη σχέση προφανώς δίνει το τέλειο άλλοθι σε κάποιους άντρες να κάνουν ίσως το test drive πριν προχωρήσουν στην επόμενη κοπέλα, πληγώνοντας την προηγούμενη. Είναι η δίμηνη σχέση γνωριμία το άλλοθι των κρυμμένων παιχτών? Κοίταξε, οι άνδρες, το γράφω και στο βιβλίο μου «Ανατομία μιας γυναίκας», οι άνδρες οι οποίοι είναι παίχτες και εθισμένοι στο σεξ, 1-2 το πολύ 3 μήνες τους κρατάει το ερωτικό ενδιαφέρον μια νέα γνωριμία, μετά πέφτουν οι ορμόνες τους και πας στην επόμενη. Σημειώνω ότι είμαστε και οι 2 άτομα στα 50 τους, χωρίς πολλές υποχρεώσεις. Στις 8 εβδομάδες ίσως περάσουν αρκετά που δεν πέρασαν σε άλλες του. Σημειώνω ότι 2 άτομα στα 50 τους, χωρίς πολλές υποχρεώσεις, στις 8 εβδομάδες ίσως περάσουν αρκετά που δεν πέρασαν σε άλλες τους σχέσεις στα αρχικά στάδια του, αν ήταν για παράδειγμα στα 30 τους. Κατηγορήθηκα από στενούς μου φίλους που τόλμησα και επένδυσα συναισθηματικά σε 2 μήνες και που νόμιζα ότι ήταν σχέση, και άλλα που με έπνιξαν σε τύψεις. Είμαι πολύ old school τελικά. Τι είναι σχέση στο 2022? Ευχαριστώ. Αγαπημένοι μου, στο 2022 σχέση είναι ό,τι ήταν και το 2012 και το 2002 και το 1992 και το 1982. Όμως, τι είναι σχέση? Σχέση είναι 2 άνθρωποι που γουστάρουν ένας τον άλλο, οι οποίοι έχουν ερωτική επιθυμία ένας για τον άλλο, οι οποίοι νιώθουν ότι έχουν φάει μια φλασιά ο ένας για τον άλλο, δηλαδή έχουν ερωτευτεί, αποφασίζουν να είναι μαζί, ερωτικά, σε μια μονογαμική κατάσταση. Του στυλ, είμαι ερωτευμένος μαζί σου, είμαι ερωτευμένη μαζί σου. Θέλω να είμαστε μαζί, θέλω να είμαστε μαζί. Μου αρέσει να περνάμε χρόνο μαζί, μου αρέσει να περνάμε χρόνο μαζί. Ενώ και οι 2 να έχουν αυτή τη στάση. Θέλω να είμαι το κορίτσι σου, θέλω να είμαι το αγόρι σου. Θέλω να είμαι η σύντροφός σου, θέλω να είμαι ο σύντροφός σου. Δεν θέλω να μιλάω με κανέναν άλλον άνθρωπο, να φλερτάρω ή να έχω οποιαδήποτε ερωτική συνδεσιμότητα, μόνο μαζί σου. Δεν θέλω να φλερτάρω με κανέναν άλλον άνθρωπο, να έχω οποιαδήποτε άλλη ερωτική συνδεσιμότητα, μόνο μαζί σου. Θέλουμε να είμαστε μαζί. Και έχουμε σχέση. Και οι άνθρωποι έχουν σχέση, μιλάνε για τη σχέση τους, από μόνοι τους. Δεν χρειάζεται στον πρώτο μήνα να του διευκρινίσεις εσύ ότι είναι σχέση που έχετε. Πρώτα απ' όλα, για να το θέλεις να το διευκρινίσεις ότι είναι σχέση που έχετε, σημαίνει ότι αυτός με τον τρόπο που λειτουργούσε,
άφηνε να εννοηθεί ότι είναι μια γνωριμία και δεν είναι σχέση. Σε μια σχέση που είναι αληθινή σχέση, που είναι, είναι προϊόν ελεύθερης βούλησης και των δύο ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν και οι δύο ουσιαστικά να συνδεθούν και να δεσμευτούν, αναλαμβάνουν την ευθύνη του «προχωρώ παρακάτω», που σε λέγει και άλλος. Ο άλλος δεν ήθελε να λάβει την ευθύνη του να προχωρήσει παρακάτω. Δύο άνθρωποι που αναλαμβάνουν την ευθύνη να προχωρήσουν παρακάτω, δηλαδή να δημιουργήσουν ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους με την όρεξη τους, το γουστάρουν πολύ, το θέλουν πάρα πολύ, χαίρονται πάρα πολύ το σημείο αυτό και είναι χαρούμενοι που υπάρχει αυτός ο νέος άνθρωπος στη ζωή τους και δεν νιώθουν καταπιεσμένοι ή σε αφιβολίες ή σε οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι σχέση. Αυτό που περιγράφεις εσύ ότι έκανε αυτός ο τύπος μαζί σου, προφανώς περνούσε καλά. Γι' αυτό πρέπει από την αρχή να επιμένει ότι δεν θέλω μία κατάσταση, θέλω σχέση. Δεν προχωρώ στο να είμαι μαζί σου αν δεν φτάσουμε στο σημείο εκείνο που και οι δυο να είμαστε σίγουροι ότι όντως θέλουμε να κάνουμε σχέση γενικά και θέλουμε να κάνουμε σχέση ειδικά ο ένας με τον άλλο. Γιατί πολλοί από εμάς ντρεπόμαστε να ρωτήσουμε τα αυτονόητα, ντρεπόμαστε να δηλώσουμε τα αυτονόητα, και κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά προκειμένου να έχουμε κάποιες ψευδεστήσεις και να φτιάχνουμε και στο μυαλό μας ιστορίες φανταστικές ότι αυτός ο οποίος γουστάρει τρελά να κάνει σεξ μαζί μας, αυτός ο οποίος γουστάρει τρελά να πάμε βόλτες, αυτός ο οποίος γουστάρει τρελά να το παίζουμε ζευγαράκι και να νιώθει ότι γεμίζουν τα συναισθηματικά του κενά, ότι όντως είναι με σοβαρότητα δίπλα μας και όντως θέλει ειδικά εμάς και όχι την εμπειρία μας. Γιατί πολλοί άνθρωποι που είναι θυσμένοι στο σεξ και θυσμένοι στις σχέσεις θέλουν πολύ να βιώσουν την εμπειρία σχέσης. Θέλουν να τους ερωτευτεί. Οπότε δεν το λένε ξεκάθαρα ότι ξέρεις εγώ τώρα κάνω μια δοκιμή. Ξέρεις εγώ τώρα βλέπω τι θα γίνει και βλέπουμε. Το αφήνουν να αιωρείται, να νομίζει ο άλλος ότι είναι σχέση που έχουν. Αν πει και ο άλλος κάτι για σχέση να απαντήσει κάτι ουδέτερο που να μην είναι ούτε ναι ούτε όχι. Και μετά άμα του φύγει η όρεξη, άμα χορτάσει από αυτό το πρόσωπο που το έχει ξεζουμίσει, θα πάει να ξεζουμίσει το επόμενο. Δεν είσαι old school αν θέλεις να έχεις μία σχέση. Μία σχέση συνδεσιμότητας και μία σχέση υπεύθυνη. Και μία σχέση αυτό που θα λέγαμε σοβαρή ή ουσιαστική θα λέγαμε. Δεν είσαι παλιά σχολής. Είσαι ο εαυτός σου. Και να διεκδικείς να παίρνεις αυτά πραγματικά εσύ ήθελες. Αν αυτό που πραγματικά εσύ ήθελες ήταν να περάσετε καλά για λίγο καιρό, να κάνετε σεξ για λίγο καιρό, γιατί δύο άνθρωποι που περνάνε καλά ή κάνουν σεξ για λίγο καιρό μόνο μπορούν να το κάνουν. Από ένα σημείο και μετά αρχίζουν και δημιουργούν τα ζητήματα. Είτε από τη μια πλευρά, είτε από την άλλη, είτε και από τις δύο. Τι κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας όταν λέμε ότι μπορούμε να κάνουμε σεξ χωρίς συναίσθημα. Στην αρχή είναι χωρίς συναίσθημα και μετά αρχίζουν να αναφύονται συναισθήματα, είτε αρνητικά είτε θετικά. Αν και εσύ, οποιοδήποτε εσύ που ακούς αυτό το βίντεο, θέλεις απλώς να περάσεις για λίγο καλά ή να κάνεις για λίγο καιρό σεξ, πες το. Και κάνε το, δικαιούσε να το κάνεις. Αυτό που είναι κρίμα και άδικο είναι να βαφκαλιζόμαστε με ψευδεστήσεις και να νομίζουμε ότι έχουμε σχέση, ενώ στην πραγματικότητα τα έχουμε σχέση. Αυτή είναι η γνώμη μου, δεν ξέρω. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας, στο 2022 είναι δύσκολο να γίνει μια σχέση. Είναι δύσκολο να δημιουργηθεί μια σχέση, γιατί ζούμε ανάμεσα σε ανθρώπους ανευθύνους, ψυχοσυναισθηματικά ανώριμους, ανθρώπους οι οποίοι νομίζουν ότι μπορεί να έχουν μόνο τα καλά της ζωής και να μην έχουν τα δύσκολα και τις ευθύνες της ζωής. Και έτσι δημιουργούν πολλά δύσκολα στους ανθρώπους με τους οποίους εμπλέκονται. Είναι σαν να και οι περισσότεροι άνθρωποι γύρω μας θέλουν μόνο να φάνε τη σαντιγή από την τούρτα και να μην φάνε όλο το κομμάτι της τούρτας. Δηλαδή, να έχεις μια τούρτα που έχει μια πολύ ωραία σαντιγή από πάνω και θα πάρουν ένα κουτάλι να φάνε όλη τη σαντιγή από την τούρτα και ο άλλος να φάει ένα κομμάτι το οποίο να είναι χωρίς σαντιγή. Οι περισσότεροι άνθρωποι ανάμεσα στους οποίους ζούμε είναι εγωκεντρικοί, έχουν ναρκισσιστικά στέλη προσωπικότητας και είναι συναισθηματικά, ψυχικά και πνευματικά τεμπέληδες. Άρα κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν είναι εύκολο στις μέρες μας να έχουμε πραγματικές ουσιαστικές σχέσεις
Και αυτό το πρόβλημα δεν το έχουν μόνο οι κυρίες που είναι 45, 55, 65, 70 ετών. Ή δεν το έχει μόνο η κυρία που έχει προσπαθήσει μετά τη χειρία της να δημιουργήσει μια ουσιαστική σχέση. Το έχουν και οι κοπέλες των 20 ετών, και των 25 ετών, και των 30 ετών. Και αγόρια σε αυτές τις ηλικίες το έχουν. Είναι καθολικό γεγονός. Ζούμε σε μια κοινωνία η οποία χαρακτηρίζεται στο μεγαλύτερο μέρος της από ηθική, πνευματική και ψυχική τεμπελιά. Ζούμε ανάμεσα σε ανθρώπους εγωκεντρικούς και ουσιαστικά τεμπέληδες και προσπαθούμε να μας δώσουν κάτι που δεν μπορούν να μας το δώσουν. Ού καν λάβεις παρά του μη έχοντος. Δεν έχεις τίποτα να πάρεις από κάποιον που δεν έχει. Αν ο άλλος δεν έχει σοβαρότητα, δεν μπορεί να σου δώσει σοβαρότητα. Αν δεν έχει αγάπη, δεν μπορεί να σου δώσει αγάπη. Αν δεν έχει υπευθυνότητα, δεν μπορεί να σου δώσει υπευθυνότητα. Γιατί μια πραγματική σχέση έχει μέσα και την υπευθυνότητα. Αναλαμβάνω την ευθύνη του να είμαι παρούσα, να είμαι παρόν στη σχέση συνδεσιμότητας και αγάπης που έχω με εκείνον τον άνθρωπο, ώστε να υπάρχει ένας ασφαλής δεσμός, ο οποίος πραγματικά να ικανοποιεί την ανάγκη της συνδεσιμότητας στον άλλο άνθρωπο και της συντροφικότητας και να μην του δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από την ασάφεια, από το είμαι και δεν είμαι, έρχομαι και φεύγω, τα σκοτσέζε καντούς και όλες αυτές τις σύγχρονες μαλακίες που βιώνουμε στις ερωτικές σχέσεις. Είναι δύσκολο να έχεις μια ερωτική σχέση στις μέρες μας. Μακάρι να ήταν εύκολο. Μακάρι να ψυχοεκπαιδευόντουσαν όλοι, μακάρι να ψυχοθεραπευόντουσαν όλοι, μακάρι να είχαν αυτογνωσία όλοι, όμως δυστυχώς, this is not the case, δεν είναι αυτή η περίπτωση, δυστυχώς. Θα μου πείτε, παλιότερα είχε περισσότερους ψυχοεκπαιδευμένους. Δεν ξέρω. Είχε περισσότερους ανθρώπους όμως οι οποίοι είχαν αρχές και αξίες και προσπαθούσαν να είναι καλοί άνθρωποι. Ενώ στις μέρες μας έχουμε περισσότεροι άνθρωποι, έχουν ή έχουμε βάλει την ύλη πάνω από το πνεύμα και επιλέγουμε ή επιλέγουν τον εύκολο δρόμο της κακίας και όχι τον δύσκολο δρόμο της αρετής. Αυτά από εμένα. Μακάρι να γινόντουσαν πιο εύκολα σχέσεις στις μέρες μας και όχι παρολίγων σχέσεις ή ελεύθερες σχέσεις ή καταστάσεις, situationships. Μακάρι. Αλλά αυτή είναι η συνθήκη, άρα πρέπει να την αντιμετωπίσουν. Να λέω, όπως έχω πει και σε άλλα βίντεο, το πρόβλημα δεν είναι τόσο η έλλειψη επικοινωνίας και συνδεσιμότητας. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά και να συνδεθούμε ουσιαστικά με ανθρώπους που είναι είτε αληθινοί μας φίλοι, είτε συγγενείς με τους οποίους έχουμε γίνει σχέση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το πρόβλημα του ερωτισμού και της σεξουαλικότητας. Είμαστε νέοι άνθρωποι, έχουμε ορμόνες, έχουμε ορμές, έχουμε σεξουαλικές ερωτικές ανάγκες και δυστυχώς δεν είναι τόσο εύκολο να τις καλύψουμε μέσα από μια σχέση, γιατί δεν γίνονται στις μέρες μας υγιείς σχέσεις εύκολα. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που ο καθένας να το επιλύσει με τον εαυτό του. Είναι θέμα όντως. Και σεξουαλικές ανάγκες και επιθυμίες έχουν οι άνθρωποι όλων των φύλων, όλων των ερωτικών προσανατολισμών και όλων των ηλικιών. Δεν είναι προνόμιο μόνο των ανδρών οι σεξουαλικές επιθυμίες, ούτε προνόμιο μόνο των ανθρώπων που βρίσκονται σε ένα παραγωγική ηλικία. Την αγάπη μου και καλή δύναμη. Εγώ δεν τα βάζω κάτω. Σας έχω πει ότι έχω ανοίξει τις εφαρμογές γνωριμιών. Πρέπει να έχει 6 μήνες τώρα. Έχω μάθει πολλά. Δεν έχω συναντήσει ακόμη άνθρωπο να είναι κατάλληλος για σχέση με τον τρόπο που το θέλω εγώ και το επιθυμώ. Αλλά δεν τα βάζω. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να έχω μια υγιή σχέση, όχι μόνο εγώ, όλοι οι άνθρωποι, και επενδύω και στη σχέση μου με τον εαυτό μου και στη σχέση μου με σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή μου. Δεν βάζω όλα μου τα αυγά σε ένα καλάθι και δεν στοχεύω μόνο στη δημιουργία μιας ερωτικής σχέσης για να είμαι καλά. Γι' αυτό πολύ συχνά να βγαίνω και από τις εφαρμογές γνωριμιών, απενεργοποιώ το προφίλ μου και ησυχία. Και οτιδήποτε έρθει το εξετάζουμε, αλλά ευτυχώς σε μια μεγαλύτερη ηλικία και μετά που έχουμε κάνει πολλά λάθη και έχουμε πάθει, έχουμε μάθει πολλά, γινόμαστε πιο επιλεκτικοί. Και μας το εύχομαι να γίνουμε πιο επιλεκτικοί και εύχομαι να συναντήσουμε στον δρόμο μας ανθρώπους που είναι εξίσου επιλεκτικοί, εξίσου πνευματικά μαχωμένοι και ψυχοεκπαιδευόμενοι, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και μια υγιή εμπειρία σχέσης. Γιατί όχι. Υπάρχουν άνθρωποι που τα έχουν καταφέρει. Και εδώ λέω η Παρασκευή Τσιβελέκη, την οποία την έχω γνωρίσει και προσωπικά, να μας γράψει λίγο ξανά την ιστορία της, να νιώσουμε έτσι λίγη ελπίδα. Φιλιά, σας αγαπώ.
σε σχόλια να τη γράψετε.